Αντικείμενο συζήτησης έχει γίνει στην Ολλανδία το τελευταίο διάστημα το ερώτημα εάν η διάδοχος του θρόνου μπορεί να παντρευτεί ένα πρόσωπο ακόμη και του ίδιου φύλου. Πρόκειται για ένα θεωρητικό ζήτημα για το μέλλον της πριγκίπισσας Καταρίνα Αμαλία, που σήμερα είναι 17 ετών. Οι γάμοι ομόφυλων ζευγαριών έχουν νομιμοποιηθεί στην Ολλανδία από το 2001. Ωστόσο, δεν είναι σαφές έως τώρα εάν ο νόμος αφορά και τη βασιλική οικογένεια. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το αν κάποιο παιδί που γεννήθηκε από δότη σπέρματος ή έχει υιοθετηθεί θα μπορούσε να φτάσει στο θρόνο. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διευθετηθεί με την πράξη χορήγησης κοινοβουλευτικής συγκατάθεσης. Δεδομένου ότι όλα αυτά είναι θεωρητικά, θα πρότεινα να διασχίσουμε αυτή τη γέφυρα εάν και όταν φτάσουμε σε αυτή. Αφορμή για τη δημόσια συζήτηση είναι η κυκλοφορία του βιβλίου με τίτλο «Αμαλία, το καθήκον σε καλεί». Ένα βιβλίο που δεν κάνει αναφορά στην προσωπική ζωή της πριγκίπισσας, αλλά θέτει σειρά ερωτημάτων. Ο κύριος Ρούτε είπε ότι η διάδοχος του θρόνου μπορεί να παντρευτεί ένα πρόσωπο οποιοδήποτε φύλου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα χάσει τα δικαιώματά της.